Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι του καναλιού. Επιχείρηση Νόστος 4. Εκένωση των συνελλήνων μας από την Οδυσσό της Ουκρανίας. Ξεκίνησε λοιπόν η επιχείρηση Νόστος 4 από Οδυσσό προς Ζατόκα, Μπέλγκορον και μετά Μολδαβία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όλα αυτά στα πλαίσια των συγκρούσεων και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η επιχείρηση από την Οδυσσό, η επιχείρηση απομάκρυνσης, είναι για 25 άτομα, 9 εκ των οποίων ναυτικοί ελληνικής ιδιοκτησίας πλοίου, όπως είναι γνωστό, οι 3 ναυτικοί είναι Έλληνες. Η άφιξή τους στη Μολδαβία αναμένεται σήμερα, πάντα εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Εκεί θα τους περιμένει κλιμάκιο της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές. Η πορεία που θα ακολουθηθεί θα είναι ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Την όλη επιχείρηση με την κωδική ονομασία Νόστος 4 συντονίζει ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Οδυσσό, Δημήτρης Δόχτσης, ο οποίος αναμένεται και να επιστρέψει μετά στην Οδυσσό. Πέραν αυτού, SU-34 ρωσικό μαχητικό φαίνεται ότι έχει συντριβεί στο ουκρανικό θέατρο των επιχειρήσεων. Έχουν γίνει αναφορές για πιθανή κατάρριψη ρωσικού διθέσιου μαχητικού τύπου SU-34 στο Τσέρνιγκοφ στη Βόρεια Ουκρανία. Το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας μιλά για πλάνα, δίνει στη δημοσιότητα πλάνα από τη συντριβή του αεροσκάφους που έχουν αναδημοσιευθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα συντρίμια επιβεβαιώνουν όχι μόνο τον τύπο του αεροσκάφους, αλλά και τον αριθμό του, SU-34 με νούμερο το 24. Μάλιστα υπάρχουν και προσωπικά στοιχεία των πιλότων, εφόσον οι ουκρανικές δυνάμεις τους εντόπισαν, είχαν καταφέρει εγκαίρως να πατήσουν το κουμπί, να εκτιναχθούν, ο ένας πιλότος όμως τελικά απεβίωσε, ενώ ο άλλος συνελήφθη και είναι κρατούμενος των Ουκρανών. Σε κάθε περίπτωση εντοπίστηκαν στην περιοχή και τα όπλα του καταρριφθέντος μαχητικού SU-34, τα οποία δεν έχουν εκραγεί, ενώ ο εχμάλωτος πιλότος είναι βετεράνος του πολέμου των μαχών στη Συρία. Επιπροσθέτως υπάρχουν και αναρτήσεις στο Twitter με βίντεο και φωτογραφίες από αυτό το περιστατικό, το οποίο όμως παραμένει μη επιβεβαιωμένο. Ο Πούτιν λέει τώρα ότι η Ουκρανία μπορεί να χάσει ακόμα και την κρατική της υπόσταση, να εξαφανιστεί δηλαδή το ουκρανικό κράτος, λέει ο κύριος Πούτιν. Πραγματικά δεν θέλω να σχολιάσω, συνεχίζουμε. Λοιπόν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ο Πούτιν λέει ότι η τρέχουσα ηγεσία της Ουκρανίας πρέπει να καταλάβει ότι αν συνεχίσει να κάνει ό,τι κάνει, ρισκάρει το μέλλον της κρατικής υπόστασης της Ουκρανίας. Αυτά είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σύμφωνα με τους New York Times. Αν συμβεί αυτό, εκείνοι θα έχουν την ευθύνη, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και συνέχισε ότι όλα οδεύουν βάσει του ρωσικού σχεδίου στην Ουκρανία και ότι ο στρατός της Μόσχας θα εκπληρώσει τους στόχους του στο πλαίσιο της ειδικής, όπως τη χαρακτήρισε, στρατιωτικής επιχείρησης. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να πει ότι η ενδεχόμενη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων θα έκανε τις χώρες που θα την επέβαλαν σαν συμπολεμιστές της Ουκρανίας, απειλώντας την ουσία οποιονδήποτε προσπαθούσε να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το ουκρανικό θέατρο των επιχειρήσεων, και είπε ότι δεν σκοπεύει να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στη Ρωσία. Η Πολωνία πάντως, η Βαρσοβία, διακήρυξε ότι δεν θα αναγνωρίσει οποιασδήποτε εδαφικές αλλαγές που θα προκληθούν από απρόκλητη και παράνομη επιθετικότητα, τα ΔΕΕΦ ο Υπουργός Εξωτερικών της Βαρσοβίας, Σμπίγνιου Ράου, μετά από συνομιλίες που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Υπερδυνάμεως, Άντονι Μπλίνκεν, αναφορικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Δμήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είπε σε δημοσιογράφους ότι η Δύση συμπεριφέρεται σαν κακοποιός, ωστόσο η Ρωσία είναι πολύ μεγάλη για να απομονωθεί, καθώς ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Είπε επίσης πως η Δύση επιδίδεται σε ληστεία κατά της Ρωσίας
και προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα απαντήσει. Δεν είπε με ποια απάντηση, πάντως είπε ότι αυτή θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτό μάλιστα είπε ο Ντμίτρη Πεσκόφ, δεν σημαίνει ότι η Ρωσία είναι απομονωμένη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τη Ρωσία ακάθεκτη και αδιάφορη για τις κυρώσεις να συνεχίζει την εισβολή. Μάλιστα προειδοποίησε την Αμερική ότι αν επιβάλλουν κυρώσεις οι ΗΠΑ σε εξαγωγές ενέργειας της Ρωσίας, τότε με αυτό το μέτρο θα έδιναν ένα μεγάλο τράνταγμα στις αγορές ενέργειας. Υπερασπίστηκε τη στιβαρότητα, όπως είπε, του νόμου που θέσπισε η Μόσχα για την καταστολή των ψευδών πληροφοριών για το ρωσικό στρατό για να αντιμετωπίσει πόλεμο πληροφοριών που διεξάγεται πάντα κατά τους Ρώσους ενάντια στη Ρωσία σε σχέση με την εισβολή στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο του πολέμου πληροφοριών, είπε ο Ντμίτρη Πεσκόφ, ήταν απαραίτητο να εγκριθεί ένας νόμος του οποίου η σταθερότητα προσαρμόστηκε, κάτι που έγινε και προβλέπει βαριές κυρώσεις για διάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας, κρίνει η Ρωσία ως αναλυθή σχετικά με τις στρατιωτικές της δυνάμεις. Ο Ερντογάν τώρα, ο Τούρκος πρόεδρος, θα συνομιλήσει αύριο Κυριακή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόεδρο της Ρωσίας, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ο Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπος τουρκικής προεδρίας. Είπε επίσης ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να δώσει τη συμβολή της, τη βοήθειά της για να επιληθεί η κρίση. Ο Καλίν είπε επίσης, ότι η Άγκυρα θέλει και προσφέρει να φιλοξενήσει συνομιλίες ανάμεσα σε αξιωματούχους της Ρωσίας και της Ουκρανίας και κάλεσε σε άμεση παύση των εχθροπραξιών. Επίσης συμπλήρωσε ο Καλίν ότι η Τουρκία δεν μπορεί να εγκαταλείψει τους δεσμούς που διατηρεί με Μόσχα και Κίεβο. Αυτή είναι η πολιτική της Τουρκίας, προσπαθεί να τα πάει καλά με τους δύο, παίζει πραγματικά σε δύο ταμπλό, η Τουρκία συνεχίζει τη βυζαντινή διπλωματία, να δούμε τελικά ποιος θα κερδίσει. Η Ελλάδα παραμένει πιστή σύμμαχος στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, έστειλε και όπλα στην Ουκρανία, βοηθά. Να δούμε τα ανταλλάγματα τώρα που θα πάρουμε από τη Δύση. Με πρώτο που περιμένω και θέλω να δω, ελπίζω να δω, είναι τη στήριξη της Αμερικής και της υπόλοιπης Δύσεως απέναντι στην Τουρκία, τον επιτίδιο για άλλη μια φορά ουδέτερο. Θέλει να έχει δεσμούς και με τη Μόσχα και το Κίεβο. Δύο χώρες δηλαδή που μάχονται με τέτοια σφοδρότητα. Αυτός είναι ο επιτίδιος ουδέτερος, αντιθέτως η Ελλάδα πάντα διαλέγει στρατόπεδο και παραμένει πιστή σε αυτό. Να δούμε αν κάποια στιγμή θα ανταμυφθεί η τιμιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Λοιπόν, να δούμε άλλες σημαντικές πληροφορίες. Ο Ουκρανικός στρατός φέρεται να έχει εξουδετερώσει διαπραγματευτικό μέλος της ομάδας διαπραγματεύσεων, γιατί ήταν κατάσκοπος της Ρωσίας, ισχυρίζονται μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, κάνουν λόγο για τον Ντένις Κιρέεφ, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για τον ίδιο, αλλά διαφωνούν για το πού έγινε η εκτέλεση. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι έχει εκτελεστεί όταν ήταν υπό περιορισμό, ενώ άλλοι ότι εκτελέστηκε στο κέντρο του Κιέβου. Τον συνέλαβαν, εκείνος αντιστάθηκε και τον εξουδετέρωσαν. Πρόκειται για ένα από τα μέλη της Ουκρανικής αντιπροσωπείας που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις του Μίνσκ ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο. Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν αυτές οι διαπραγματεύσεις και οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι ο Ντένις Κιρέεφ ήταν κατάσκοπος. Αυτά γράφουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Twitter. Δεν έχω κάποια επίσημη διαβεβαίωση προς το παρόν. Επιβεβαίωση καλύτερα. Πάμε λίγο στη Βαλκανική. Αξίζει να δούμε τι γίνεται. Έχουμε δει τη διείσδυση των Αλβανών στο Κόσοβο, το οποίο κατάφεραν τελικά να υφαρπάξουν από την Σερβία, όχι χωρίς αντιδράσεις, αφού στην περιοχή της Μητρόβιτσα πλειοψηφούν ακόμα οι Σέρβοι. Είδαμε να είναι κράτος εν κράτη μέσα στο βόρειο γείτονά μας, ιδιαιτέρως στο δυτικό τμήμα του, που συνορεύει με την Αλβανία, με κύριο κέντρο την περιοχή του Τετόβου. Τώρα στο Μαυροβούνιο, ο πρόεδρος Μίλο Τσουγκάνοβιτς έχει αναθέσει στον αρχηγό του κινήματος πολιτών URA, Dritan Abazovic, ο οποίος είναι Αλβανός από το Ούλτσιν και διετέλεσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, την εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης στο Μαυροβούνιο. Είναι η 43η κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον αλβανικής καταγωγής
Dritan Abazovic να παίρνει την εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως για να είναι ο νέος πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου. Τις ειδήσεις λέω έτσι, μην αρχίσουν τα σχόλια οι φίλοι από τα βορειοδυτικά, απλά είπα ποιος ανέλαβε την πρωθυπουργία, γιατί με το παραμικρό μου στέλνουν διάφορα σχόλια. Ήδη παρακολουθώ τις τελευταίες ενημερώσεις. Ο Τσαβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μευλού Τσαβούσογλου, έγινε δεκτός από τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγεφ, αγαστή σύμπνοια στις σχέσεις των δύο κρατών. Τους είδαμε πριν από καιρό να επιτίθενται μαζί εναντίον των Αρμενίων του Αρτσάχ και να τους αποσπούν εδάφη ξεσπιτώνοντας Αρμενίους. Πλαφών στις μεταβιβάσεις χρημάτων στο εξωτερικό λόγω των κυρώσεων από τη Ρωσία. Η Aeroflot, ρωσική εταιρεία, διακόπτει όλες τις πτήσεις προς το εξωτερικό πλην Λευκορωσίας. Αυτά προς το παρόν. Θερμές ευχαριστίες που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Θα επανέλθουμε με όλα τα σημαντικά σε έκτακτες εκπομπές μικρού μήκους. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο όλοι.